Φίλες και φίλοι του Πενταράδες, γεια σας. Επιστρέψαμε στο αγαπημένο μου νησί, την Κρήτη, και ήρθαμε εδώ στο γήπεδο του Όφη, στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, για να κάνουμε μια φοβερή συνέντευξη. Πριν κάνουμε τη συνέντευξη και αποκαλύψουμε ποιον έχουμε, θα τον έχετε δει στον τίτλο βέβαια, θέλω να κάνετε όλοι subscribe και κουδουνάκι, γιατί κάνουμε καλή δουλίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόκλησης στον Ηλία Προσανίδη. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου, Ηλία. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Και θα μιλήσουμε για σασμό. Ναι. Και για σασμό. Κατευθείαν στα βαθιά, Και για σασμό. Βασικά θέλω να κάνουμε αποκαλύψεις. Έχω την πλοκή. Έχεις ψωμί να δώσεις από εκεί? Δεν έχω πάρει και το OK από τον αδερφό μου. Το παρακολουθώ κι εγώ. Εντάξει, εκεί ο αδερφός μου, ένας πολύ κακός άνθρωπος, που θέλει, βέβαια πολύ πληγωμένος άνθρωπος. Ξέρετε, προσπαθώ κάθε φορά, και αυτό το διέκρινα και το εντόπισα, να σου πω την προσέγγισα έναν κακό μετά την ταινία Joker. Την ναι. Θυμάστε? Ναι, φυσικά. Δηλαδή, γιατί ένας κακός γίνεται κακός? Δηλαδή, τι γεννήθηκε κακός? Προφανώς όχι. Ή κάπως διαμορφώνεται. Κάπως διαμορφώνεται. Δηλαδή, και αυτή η ταινία του Τζόκερ, εκτός ότι την είδα 3-4 φορές, και όλος ο κόσμος, όχι μόνο εγώ, σου έδειχνε μία άλλη πλευρά ενός ανθρώπου, πώς κατέληξε. Έτσι, νομίζω, τόσο ταλαιπωρημένος άνθρωπος είναι και ο Ευθύμης Φαρμάκης. Στο σασμό, νομίζω ότι θα ήθελε παραπάνω να κάνει, περισσότερα να κακές πράξεις να κάνει. Αλλά τον κρατάει στον αερογράφος. Ναι, τον κρατάνε. Αντίστοιχα όμως, ο αδερφός σου ή γενικά τα αδέρφια σου, που είναι, γιατί έχεις και δύο αδέρφια, τα οποία και οι δύο ηθοποιοί, θα κάτσουν να δουν το παιχνίδι του Όφη, θα έρθουν στο γήπεδο? Βέβαια. Γήπεδο, όταν παίζουμε στην Αθήνα, σε κάποια από τα παιχνίδια έρχονται. Σίγουρα ενημερώνονται, εκτός αν έχουν κάποια παράσταση τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά την επόμενη μέρα συζητάμε σίγουρα για τα παιχνίδια, μας παρακολουθούν, είναι Όφη. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ ήμουνα εδώ από μικρός, ο μικρός μου αδερφός, ο Νίκος Πουρσανίδης, έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Δηλαδή, εγώ όταν έπαιζα στον Όφη, ο μικρός ήταν εδώ ένα παιδάκι, κολλητός φίλος του Γιώργου του Σαμαρά, επειδή μέναμε και μαζί, κάνανε παρέα τότε, έρχονταν και με έβλεπε. Άρα είναι Όφη από μικρός και αυτός, δηλαδή έχει ζήσει την καριέρα μου από τα πρώτα βήματα. Οπότε είναι και Όφη και με υποστηρίζουν. Επειδή από τα τρία αδέρφια οι δύο γίνανε ηθοποιοί, υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες και εσύ να γίνεις ηθοποιός ή αυτοί να γίνουν ποδοσφαιριστές? Όχι. Ο μικρός, ο Νίκος, επειδή όταν μπήκε μετά στην επιλογή να ψάξει και αυτός τι θα κάνει, τι θα του άρεσε, επειδή είχε έναν αδερφό, εγώ τότε ήμουνα στον Ολυμπιακό, μετά ο αδερφός μου ήταν ηθοποιός, έκανε το λόγο τιμής, μια τεράστια επιτυχία. Έχω μια πολύ ωραία ιστορία να σου πω. Α, ωραία, γι' αυτό. Τη διαφορά των ποδοσφαιριστών με τους ηθοποιούς. Του άρεσε το ποδόσφαιρο, ξεκίνησε να παίζει ερασιτεχνικά, δεν είχε όμως το ταλέντο ή τέλος πάντων δεν του πήγαν τα πράγματα έτσι όπως ήθελε. Κάποια στιγμή ο μεγάλος μου αδερφός τον παίρνει σε μία ταινία και τον κάνει σε μικρή ηλικία, επειδή έμοιαζαν κιόλας λίγο, και του μπήκε το μικρόβιο και έγινε και αυτός ηθοποιός. Δηλαδή θα σε πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, την άλλη μέρα και θα σου πει, ξέρω εγώ, για τον Τωράρισον, έπρεπε να παίξει πιο μπροστά ή θα μιλήσετε για... Όχι. Λεπτομέρειες δεν θα πούμε. Απλά τι έφτεξε, τι πρέπει να διορθώσετε. Γενικά πράγματα. Στεναχωριέται, χαίρονται αναλόγως με τα αποτελέσματα. Να πω κάτι να κάνω... Ή με στηρίζουν ουσιαστικά μετά από ήττες, έχετε καλή ομάδα. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο θέλω να το πω ως παρατήρηση. Επειδή μας είπε πριν ο Ηλίας, που μας επιτρέπει τον ελληνικό, έτσι εδώ το παίρνω μόνος μου, ότι πηγαίνει στα ΔΣ της Super League. Υποψιάζομαι ότι δεν είσαι μια προσωπικότητα και ένας χαρακτήρας που ταιριάζει στα ΔΣ της Super League, έτσι από ό,τι έχω καταλάβει. Θα ρωτήσει αν υπάρχει καλύτερη παράσταση από αυτήν. Καλά, άλλο αυτό. Δεν το πηγαίνει στην ηθοποιή, αλλά. Το βλέπω πολύ πράο και ήρεμο και δεν νομίζω ότι ταιριάζει με τα ΔΣ της Super League. Είμαι τώρα εκεί στον 5ο χρόνο. Με την εμπειρία μετά από 5 χρόνια, μπορώ να πω ανεπιφύλακτα ότι πρέπει να έφτασα ειδικά τα πρώτα χρόνια και στα όρια της γραφικότητας. Δηλαδή, να νιώθω τώρα τα... Λέω, τι έλεγα τότε, τι ρομαντικά πράγματα έλεγα, τι για το ποδόσφαιρο, τι για ακαδημίες, τι... Και τότε βέβαια από σεβασμό και οι υπόλοιποι δεν ξέρεις. Αλλά τώρα νιώθω ότι, ξέρεις, εγώ και πρώην ποδοσφαιριστής, τελείως δηλαδή αθλητικός, δεν... εκτός των άλλων, και μην παρεξηγήσουν οι συνάδελφοι
από τις άλλες ομάδες. Εμένα δεν μ' αρέσει και ο όρος του παράγοντα. Δεν νιώθω παράγοντας. Είμαι ένας τέλεχος σε μια ομάδα, ένας εργάτης. Μέχρι εκεί το παραγοντικό λίγο με ξενίζει. Okay, αυτό είναι δικό μου κόλλημα. Πολλές φορές ένιωθα ότι αυτά που λέω, που μπορεί να κάποιοι να συμφωνούσαν ή τέλος πάντων να μην γελούσαν ανοιχτά, ότι ήταν πολύ ρομαντικά. Όχι, δεν ήταν τοπικά, δηλαδή ότι εννοείται ότι έλεγα τα αυτονόητα. Μην θεωρούμε ότι έλεγα κάτι τρομερό. Τα αυτονόητα έλεγα. Δηλαδή, πώς μπορεί μια ομάδα ή μια ακαδημία να δουλέψει, πόσο χρειάζεται μια ακαδημία σε μια επαγγελματική ομάδα για να βγάλει παίκτες. Και το βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τα βλέπουμε τώρα από μεγάλες ομάδες που έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στις ακαδημίες. Από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εννοείται. Ναι. Το πιο πρόσφατο είναι τα αποτελέσματα που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ με αυτούς τους πιτσιρικάδες. Με αυτό που έχει δουλέψει, ναι, με αυτό που έχει επενδύσει τόσα χρόνια. Είναι κάτι όμως που χρειάζεται υπομονή. Και πόσο υπομονή υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι παράγοντες που λέμε ή οι προέδροι που λέμε στις ομάδες θέλουν αποτέλεσμα άμεσο. Αυτό το project που υπάρχει, για να το πάμε, για να το προσωποποιήσουμε και λίγο σχετικά με τον Όφη, ήταν λίγο έτσι ένα ουτοπικό πράγμα, δηλαδή έτσι όπως το προσεγγίσατε και έτσι όπως υπόθηκε στον κόσμο, ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε αρχή, μέση, τέλος και έχει τελειώσει, ή είναι ένα πράγμα το οποίο όντως πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι χρειάζεται υπομονή? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το θέμα του Όφη και για το project, όπως το είπαμε, γιατί... Και το αναφέρετε κι εσείς, παιδιά, γιατί αυτό έχει λίγο παρεξηγηθεί κιόλας. Ενώ ανατακτά διαστήματα έχουν υποθεί κάποια πράγματα εδώ στον τόπο για το τι θέλουμε να κάνουμε, έχει λίγο χλεβαστεί όλο αυτό. Το έχουν χλεβάσει, δηλαδή, με την έννοια ότι έλα τώρα πιο project. Εμείς αυτό που εννοούσαμε από την αρχή ήταν καταρχήν αυτό που παρουσιάσαμε μια ομάδα ανθρώπων που μαζευτήκαμε, τι παρουσιάσαμε στον κύριο Μπούση, στον πρόεδρο της ομάδας, για να τον πείσουμε να έρθει και να επενδύσει σε μία περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Μεγαλωμένος στην Αμερική, οι γονείς του από Αργολίδα και από Τρίπολη, καμία σχέση με τον Όφη και την Κρήτη. Κάτι έπρεπε να του παρουσιάσουμε. Και κάτι το οποίο να μην λέμε απλά «έλα βάλε χρήματα γιατί αγαπάμε τον Όφη και θέλουμε να βάλεις χρήματα εδώ». Έλα και βλέπουμε, δηλαδή. Ναι. Και σε έναν υγιή επιχειρηματία που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος απίστευτος, ένας επαγγελματίας απίστευτος και γι' αυτό έχει καταφέρει πράγματα, ενώ είχε αντίστοιχη εργασία ο πατέρας του, ο ίδιος έκανε τη δικιά του και έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, περισσότερο και από τον μπαμπά του. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πετάξει χρήματα, ούτε θα βρει άλλους τρόπους μέσω του ποδοσφαίρου για να μεγαλώσει. Δεν ήρθε γι' αυτό το λόγο. Αγαπάει την Ελλάδα και ξέρουμε πόσο αγαπούν την Ελλάδα όσοι ζουν στο εξωτερικό και στην Αμερική ειδικά. Ήθελε να προσφέρει και εμείς του παραθέσαμε ένα project το οποίο έχει να κάνει με ακαδημίες, έχει να κάνει με προετοιμασίες. Αυτό είναι ουσιαστικά που θέλουμε και αυτό είναι που παλεύουμε τόσα χρόνια, να πάρουμε εκτάσεις κοντά στο Βαρδινογιάννιο, δίπλα στο Βαρδινογιάννιο, να φτιάξουμε κι άλλα γήπεδα, ξενώνες, να έρχονται ομάδες από το εξωτερικό, όπως πάνε όπως στην Ατάλεια, όπως ήρθε τώρα, για παράδειγμα, που κάναμε το πρώτο βήμα για να ανοίξουμε, για να μας γνωρίσουν. Δεν είμαστε όμως ακόμα έτοιμοι, δεν φτάνουν τα γήπεδά μας. Εμείς έχουμε στο Βαρδινογιάννιο και τα τελειοποιήσαμε αυτά τρία γήπεδα, δύο φυσικά και ένα με συνθετικό χλωροτάπητα, αλλά για να έρθουν μεγάλες ομάδες από το εξωτερικό, τι θέλουν? Όπως πηγαίνουμε και εμείς αντίστοιχα, το γνωρίζετε αυτό το χειμώνα, το καλοκαίρι, που πηγαίνουμε στην Ολλανδία, στην Αυστρία, όλες οι ομάδες από την Ελλάδα. Θέλεις καιρικές συνθήκες, ένα, και να έχει και άλλες ομάδες εκεί για φιλικά. Άρα, για να έρθει η Άντερλεκτ εδώ, ήθελε και 2-3 φιλικά. Το ένα θα το κάνει με εμάς, θα το κάνει, φέραμε τον Πανετολικό, για να έχει άλλο ένα φιλικό. Άρα, αυτό ήταν που έπεισε τον κύριο Μπούση να έρθει να επενδύσει. Και αυτό είναι στο δρόμο. Είναι ακόμα, δεν το έχουμε παρατήσει, γιατί αυτό θα φέρει έσοδα στην ομάδα. Ξέρετε, όλοι λένε στο ποδόσφαιρο ότι έχει τον Όφη. Πρέπει να βάζει λεφτά. Αν ρωτήσει τον καθένα μας, πόσα λεφτά θα έβαζες, παιδί. Λεφτά τα οποία όμως θα έχεις βγάλει με τον ιδρώτα σου. Πόσα λεφτά. Πόσο θα αντέξεις να πληρώνεις, πόσο. Χωρίς να έχεις έσοδα. Αυτό δεν είναι υγιές. Κάτι άλλο συμβαίνει για να μόνο να βάζεις. Ναι, να βάλεις, όπως βάζεις σε οποιοδήποτε άλλη δουλειά ξεκινήσεις, πρέπει να βάλεις στην αρχή να το υποστηρίξεις. Από ένα σημείο και μετά, και αυτό πρέπει να σου φέρει πίσω. Ή αν μη τι άλλο,
Και αυτό θέλω να το πω γιατί αυτό είναι η επιθυμία του Προέδρου. Να μην βάζει άλλα. Δηλαδή να σταματήσει να βάζει. Άρα να αυτοχρηματοδοτείται η ομάδα. Όλες οι ομάδες, αν αναλογιστούμε ότι στα έσοδά τους έχουν ένα ταβάνι, είτε αυτό είναι από το τηλεοπτικό, είναι από την φανέλα, από τις χορηγίες, από τα εισιτήρια μέχρι εκεί, αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν έχει ταβάνι. Δηλαδή μπορούν να έρχονται ομάδες εδώ για να προπονούνται, για να προετοιμάζονται όλο το χρόνο, όλο το χρόνο, και να έχουμε τις εγκαταστάσεις που θα μας βοηθήσουν αυτές οικονομικά. Αυτό που ξεκίνησε τότε ως σκέψη έχει παρεκκλίνει καθόλου? Γιατί το λέω και συσχετισμό και με την αποχώρηση των δύο ανθρώπων, τους δύο σαμαράδες. Έχει παρεκκλίνει, έχει αλλάξει ο προορισμός? Καλό είναι να προσαρμόζεσαι. Δεν είμαστε κολλημένοι σε κάποια πράγματα. Εννοείται ότι αναλόγως και με τις συνθήκες που βρίσκεις, μπορεί να θέλεις να τα κάνεις τα γήπεδα εδώ και τελικά να τα κάνεις δίπλα, ή να θες να κάνεις τρία γήπεδα και τελικά να κάνεις δύο γήπεδα και ένα κλειστό, γιατί θέλεις και άλλα αθλήματα. Εγώ θέλω να πω ότι προσαρμοζόμαστε. Αλλά η κεντρική ιδέα είναι η ίδια. Η κεντρική ιδέα είναι η ίδια. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι ριζικά από την αποχώρηση, αν πούμε, του Γιώργου και του Γιάννη του Σαμαρά. Άρα, επειδή εγώ αντιλήφθηκα ότι η αποχώρηση αυτή αφορούσε το αγωνιστικό καθαρά. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα, μήπως ήταν και λίγο άδικο, δηλαδή, όταν ας πούμε το project, ή μήπως δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά στον κόσμο, όταν το project είναι τόσο μεγάλο και αφορά κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να έρθουν έσοδα για να μεγαλώσει όφη, είναι λίγο πρόημο να καταδικάζουμε την ομάδα που δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο ή που δεν θα βγει Ευρώπη, ας πούμε, μια χρονιά? Το λέω μήπως. Καταρχήν, μιλάμε για ένα θέμα που πονάει πολύ. Εντάξει, είναι μια πληγή. Ήμουνα σε ένα πάνελ με αυτούς τους δύο ανθρώπους την πρώτη μέρα. Για μένα ήταν πολύ σκληρό αυτό που συνέβη. Μπήκα σε δίλημα αν πρέπει και εγώ να συνεχίσω ή όχι. Ο τέταρτος, βέβαια, άνθρωπος που ήταν στο πάνελ ήταν ο κύριος Μπούσης, ο οποίος έχει επενδύσει τόσα πολλά σε αυτή την ομάδα και μας έχει απλόχερα δώσει και χρήματα και αγάπη και στήριξη για να προχωρήσουμε. Αλλά είναι κάτι που πονάει. Οποιοσδήποτε χωρισμός, έτσι κι αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον από δύο ανθρώπους που είναι κάτι παραπάνω για τον Όφη, από δύο στελέχη. Ο Γιώργος και ο Γιάννης είναι τεράστια ονόματα για την ιστορία του Όφη, άσχετα αν ο Γιώργος δεν έπαιξε ποτέ στον Όφη. Είναι όμως δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι αυτό που θέλουμε, και σας είπα έτσι με λίγα λόγια το τι θέλουμε να κάνουμε με τα γήπεδα, και άλλο είναι το ποδοσφαιρικό. Να. Δεν κρίθηκαν τα δύο παιδιά αυτά. Κρίθηκαν, εννοώ, αξιολογήθηκαν με βάση το project. Okay. Αξιολογήθηκαν με βάση το αγωνιστικό. Δεν συμφωνώ 100% με όλο αυτό που έχει συμβεί, που συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή να κρινόμαστε με βάση το αποτέλεσμα, αλλά όλα κάποια στιγμή είναι μετρήσιμα. Τι πλήρωσαν, εγώ πιστεύω, ότι ενώ η ομάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και εδραιοποιείται στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, μεγαλώνει, είναι αυτόνομη, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να ακούγονται αυτονόητα, αλλά για την Ελλάδα είναι σημαντικά. Αναγνωρίζεται από όλους ότι εκεί είναι κάτι το πάρα πολύ αθλητικό, το πάρα πολύ υγιές. Το μόνο που δεν έχει βρει η ομάδα αυτά τα τέσσερα χρόνια, και αυτό είναι ορατό από όλους μας και κατανοητό από όλους μας, είναι η σταθερότητα, η αγωνιστική σταθερότητα. Αυτό νομίζω ήταν που υπήρχε αυτή η αποχώρηση. Δηλαδή, λόγω της σταθερότητας που δεν... Γιατί ενώ έχεις όλα τα εφόδια, τα γήπεδα, χρήματα, να κάνεις το σωστό, δεν βγήκαν κάποια πράγματα. Βέβαια, το ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι τόσο σύνθετο. Μπορεί όλα να τα κάνεις τέλεια και η ομάδα να πάει χάλια. Ήμουνα μια χρονιά ως ποδοσφαιριστής στον Ηρακλή, τα τελευταία μου χρόνια της καριέρας μου, και ήταν μια χρονιά που όλη τη χρονιά ήμασταν απλήρωτοι. Όλοι. Αλλά υπήρχε τέτοια συσπήρωση. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα οικονομικά. Τέτοια συσπήρωση. Υπήρχε ένας παίκτης, αν θυμάστε, ένας Ρουμάνος, ο Αλιούτα, ο οποίος, πολύ καλός παίκτης, ο οποίος είπε το Γενάρη: εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Θεμητό, σεβαστό, έφυγε. Οι υπόλοιποι συνεχίσαμε και εκείνη τη χρονιά έκανε μια απίστευτη χρονιά ο Ηρακλής. Προπονητής ο Κοφίδης. Είναι που βγήκε τέταρτος. Ναι, που βγήκε τέταρτος. Που στο Καφτατζόγλιο. Βλέπετε, δηλαδή, ενώ δεν υπάρχει τίποτα από θέματα ασφάλειας της ομάδας, σταθερότητας, η ομάδα πήγε μια χαρά. Ναι, αυτά είναι τα. Δεν μπορείς να προβλέψεις και με την καλή και με την κακή έννοια. Βέβαια, νομίζω και ο Γιώργος και ο Γιάννης αφήσαν παρακαταθήκη τον κύριο Μπούση στον Όφη.
Γιατί κολλάει και εδώ να πούμε και την ιστορία, το πώς έγινε. Γιατί υπάρχει μια ιστορία που, αν δεν κάνω λάθος, δεν την έχεις πει ποτέ δημόσια. Πώς μετά από αυτό το φιλικό με τον, για τον Γκέραρτ, που ζούσε ακόμα, ναι, ήταν σε μια κατάσταση έτσι λίγο κακή, για να τον βλέπετε κι εσείς που τον έχετε ζήσει σαν έναν άνθρωπο έξω καρδιά, πώς πήρατε αυτή την απόφαση σε ένα φαγητό μετά να κάνετε αυτό το πράγμα για τον Όφη. Αν θες να μας ξεκινήσει και από το φιλικό, δηλαδή, γιατί σε θυμάμαι και σένα να πηγαίνεις στη γωνία και να κλαις, ναι, ναι, είναι, ναι, κάποια πράγματα τα οποία έχουν χαραχτεί. Επειδή μου πολλές φορές λέμε στη ζωή μας ότι κάποια πράγματα γίνονται μαγικά, δηλαδή είναι γραμμένα να γίνουν. Κάθε φορά που αναφέρομαι για αυτά τα πράγματα νιώθω έτσι ένα σφίξιμο και μια ανατριχύλα, γιατί γίνανε πράγματα, ξέρεις, λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε, πράγματα τα οποία κοιτάς προς τα πίσω και λες, καλά, αυτά πώς γίνανε. Δηλαδή οργανώθηκε εδώ ένα παιχνίδι, ήρθαν γύρω στους 100 ποδοσφαιριστές, 80 περίπου ήταν, 60 περίπου ήταν η οικογένεια του Όφη, δηλαδή παιδιά που έπαιξαν στον Όφη, τα παιδιά του Γκέραρτ, έτσι τα ονομάσαμε, και άλλοι 20-30 παίκτες οι οποίοι ήταν οι φίλοι του Γκέραρτ, δηλαδή αυτοί που θα θέλανε ενδεχομένως να παίξουν, ναι, και είχαν απεριόριστο σεβασμό στον Γκέραρτ, και μαζευτήκαμε και παίξαμε προς τιμή ενός ανθρώπου που έτσι πρέπει κανονικά να τιμούμε και δεν ξέρουμε να τιμούμε. Να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρουμε να τιμούμε τους ανθρώπους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι στο DNA μας ενδεχομένως αυτό. Και πόσο μάλλον εν ζωή. Δηλαδή, αυτό που έγινε εκείνες τις ημέρες. Καταρχήν εγώ, όταν ήρθα και τον είδα ένα μήνα νωρίτερα πριν οργανώσουμε αυτό το παιχνίδι, και πήγα στο νοσοκομείο και τον είδα σε αυτή την κατάσταση, γυρνώντας στο Ναύπλιο, γιατί εκεί είναι η οικογένειά μου, εκεί ζούσα τα προηγούμενα χρόνια, λέω, κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, αξίζει το σεβασμό μας και να φύγει σωστά, γιατί ήταν σε πολύ κακή κατάσταση η υγεία του. Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να έχει. Το καλύτερο δώρο που θα μπορούσε. Και η στιγμή που λυγίσαμε όλοι ήταν η στιγμή που μπαίνει εκείνο το βράδυ με το καροτσάκι. Εκεί νομίζω ότι και χωρίς παιδιά, αυτό το είχα πει κιόλας και άλλη μια φορά νομίζω, χωρίς να πει κουβέντα, με ένα νεύμα σήκωσε απλά το χέρι του. Καταλαβαίνει τα πάντα. Αυτό θέλω να το πω, γιατί όσο καιρό διοργάνωνα αυτό το παιχνίδι, πήγαινα πρώτα κάθε φορά που ερχόμουν στο Ηράκλειο, πήγαινα από την Ελιά. Εκεί είναι ένα χωριό εδώ που ζούσε εκεί, εκείνη το σπίτι του. Πήγαινα και του ανέφερα ό,τι ραντεβού είχα εκείνες τις ημέρες που θα έμενα εδώ, έπαιρνα και την ευχή του και συνέχιζα. Και ήξερε τα πάντα, καταλάβαινε τα πάντα, το περίμενε. Αυτό μου έλεγε και η Κατερίνα, η σύζυγός του, και γενικά το περιβάλλον του μου έλεγαν το πώς το ζει, το πώς το περιμένει. Έγινε λοιπόν αυτό το παιχνίδι, το είχαμε και εμείς ανάγκη. Και γι' αυτό το λόγο το κάναμε διήμερο. Δηλαδή ήρθαμε την προηγούμενη μέρα, όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη πήγαμε στο Βαρδινογιάννιο, καθίσαμε εκεί που αλλάζαμε όταν παίζαμε, κάναμε προπόνηση. Ήτανε κάτι ανεπανάληπτο, το είχαμε και εμείς πολύ ανάγκη. Και είπα κι άλλη φορά ότι αυτός ο άνθρωπος από αυτή τη θέση μας ξαναένωσε για κάποιο λόγο. Μας ξαναένωσε για αυτό που έγινε αργότερα να έρθουμε και να μπούμε στην ομάδα. Μας ξαναένωσε για να έχουμε αυτή την σχέση μεταξύ μας όλοι εμείς οι πρώην ποδοσφαιριστές, γιατί ακόμα μιλάμε. Έχουμε μια ομάδα στο Viber και ακόμα μιλάμε και έχουμε επικοινωνία καθημερινή. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να θέλει κάτι και να προστρέξουν μετά όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, μας ξαναένωσε αυτός ο άνθρωπος. Και το αποκορύφωμα είναι ότι μετά από αυτή την εκδήλωση, αυτό το παιχνίδι, ξαναβρεθήκαμε με τον Γιάννη μετά από χρόνια, τον Σαμαρά, και του λέω, ρε Γιάννη, κάτι πρέπει να κάνουμε για την ομάδα. Ήρθαμε ξανά κοντά στην ομάδα, είδαμε ότι δεν πέρασε καλά χρόνια, ταλαιπωρήθηκε η ομάδα. Ξανά ο Γιάννης, γιατί ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν ήθελε να μπλέξει από τη μάδα. Δεν ήθελε να μπλέξει και είχε και χρόνια να κατέβηκε στο Ηράκλειο. Κατέβηκε για αυτό το λόγο, για αυτή τη διοργάνωση. Άρχισε να το ξανακούει μετά από αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν έντονο συναισθηματικά, συγκίνηση ήταν τεράστια για όλους μας, και μου λέει, θα κάνουμε, είχα καλέσει τότε και το Γιάννη, είχα το Γιώργο το Σαμαρά να έρθει στο παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε, ήταν στην Τουρκία τότε αν θυμάμαι καλά, και ήταν μαζί και με το Σιφάκι, τον Μιχάλη, και μου λέει, ο Γιάννης, μου λέει, περίμενε, κάτι έχει στο μυαλό του και ο Γιώργος, θα συναντηθούμε κάποια στιγμή να τα πούμε. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε μετά το παιχνίδι. Έχω ακούσει διάφορα ότι ήταν σχεδιασμένο. Παιδιά, ήταν πραγματικά όλα μαγικά. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο ως περιστατικό από εκείνη την περίοδο. Όπως όλοι μας, ή τέλος πάντων ο καθένας μας κάνει έναν αγώνα και λίγο εγώ
έτσι το λέω, έναν αγώνα με την θρησκεία μας, με την εκκλησία και αυτά. Ήμουνα στο κέντρο του Ηρακλείου με δύο φίλους, τότε που έτρεχα στα ραντεβού για να οργανώσουμε όλο αυτό. Και λέω, πρέπει να καλέσω και τον Αρχιεπίσκοπο, πρέπει να είναι και η εκκλησία σε αυτό το γεγονός. Έλα ρε Ηλία τώρα, ποια εκκλησία τώρα, δεν χρειάζεται τώρα, εδώ είναι... Λέω, οπωσδήποτε πρέπει να καλέσουμε, λέω, και τότε ήταν ο Ειρηναίος, ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος. Παιδιά, σε 5 λεπτά πέρασαν μπροστά μας, με τα πόδια. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, οκ, συνέβη, οκ, τυχαίνουνε ρε παιδί μου κάποια πράγματα. Εγώ όλα τα έπαιρνα ότι όλα γίνονται στα μαγικά για αυτό το πράγμα, για να ζήσουμε όλο αυτό. Ωραίο όλο αυτό, αλλά πώς κατέληξε το όνομα Μπούσης στο τραπέζι? Εμείς ετοιμάσαμε, όπως είπα και πριν, μία παρουσίαση με τον... πήγαμε και σε έναν οικονομολόγο πολύ καλό, συνεργαζόταν με αυτόν η οικογένεια του Γιάργου και του Γιάννη, στην Αθήνα, και προετοιμάσαμε μία παρουσίαση που θα τη δείχναμε σε οποιονδήποτε μπορεί να ακούσει αυτό που ονειρευόμαστε. Με αρχή, μέση και τέλος όμως, το είπα και πριν, δεν πήγαμε στον οποιονδήποτε επιχειρηματία απλά να του μεταφέρουμε την αγάπη μας για την ομάδα και έλα σε παρακαλώ, βάλε κάποια εκατομμύρια. Ένα κοστολογημένο business που είχατε κατάσταση. Ακριβώς. Και πώς αυτό και τι θα του φέρει αυτά στα επόμενα χρόνια. Και του εξηγήσαμε και θέλαμε να εξηγήσουμε σε όποιον θα το παρουσιάζαμε ό,τι σημαίνει ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα ανοιχτά, να ξέρει ακριβώς πού έρχεται, πού πάει να επενδύσει, τι διαφορά έχουμε εδώ στην Κρήτη. Σε τι εξυπηρετεί όλο αυτό, γιατί το έχω πει και άλλες φορές, ότι είμαστε ευλογημένοι το ότι περάσαμε από τον Όφι που είναι σε αυτή την τοποθεσία, γιατί αυτό που εμείς ονομάσαμε project ή τέλος πάντων σχεδιάσαμε για να παρουσιάσουμε κάπου, μπορεί να υποστηριχθεί στην Κρήτη. Mm. Και λόγω αεροδρομίων και λόγω καιρού και λόγω δηλαδή διατροφής εδώ είναι, βολεύει, έτσι δεν είναι? Mm. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας ή θα γινόταν πολύ πιο δύσκολο, χωρίς αεροδρόμια και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο πρώτος που πήγαμε να το παρουσιάσουμε, είχαν πέσει πολλά ονόματα στην αρχή, ο πρώτος όμως που πήγαμε να το παρουσιάσουμε ήταν ο κύριος Μπούσης. Στο Σικάγο. Ναι. Παρουσιάστηκε 3 μέρες όλο αυτό που θέλαμε να του δείξουμε, του το εξηγήσαμε, πήρε το χρόνο του. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη την περίοδο. Θα πω και κάτι ακόμα που είναι μία ατάκα του Γιάννη. Του Σαμαρά, θέλαμε να πάμε να παρουσιάσουμε αυτό που θέλουμε και ονειρευόμαστε να κάνουμε για τον Όφι, αλλά ήταν και κάτι, ήταν κάτι επιπλέον. Θέλαμε, εκτός από κάποιον ο οποίος είχε χρήματα, θέλαμε να δούμε αν ονειρεύεται σαν και εμάς, αν ταιριάζουμε και σαν άνθρωποι. Νομίζω ότι ο κύριος Μπούσης ήταν ό,τι καλύτερο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Είναι πολύ καλύτερος από εμάς σε όλα τα επίπεδα. Άρα ήμασταν τυχεροί και σε αυτό. Αν συνεχίζεται η μαγεία από αυτό που έλεγα πριν μέχρι και σε αυτό, η πρώτη μας δηλαδή επίσκεψη σε έναν άνθρωπο, σε έναν τόσο μεγάλο επιχειρηματία, να μας ακούσει, να το δουλέψει μέσα του, να μας απαντήσει ότι το βλέπω, μετά από κάποιους μήνες μας απάντησε ότι το βλέπω και ότι θέλω να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μετά... Δεν πατούσαμε στη γη. Ναι, πραγματικά ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει, προφανώς το αγωνιστικό πάντα είναι σημαντικό, όπως και να έχει. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, μπορεί να μην είναι το πρωτεύον, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα θέλατε να γίνουν εδώ στον Όφι. Δηλαδή υπάρχουν οι ακαδημίες, υπάρχουν τα παιδικά, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλώσεις και του Γιάννη και του Γιώργου Σαμαρά να μιλάνε για πλάνο δεκαετίας και παραπάνω, δηλαδή και 20ετίας ενδεχομένως. Το οποίο είναι λίγο πολύ, ακούγεται πολύ. Να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Άρα όλοι όσοι είμαστε γύρω από αυτήν δουλεύουμε για τα 90 λεπτά την Κυριακή. Δηλαδή το προϊόν μας είναι το ποδόσφαιρο. Άρα δηλαδή εννοείται ότι επειδή μιλάμε για αθλητισμό έχει να κάνει και με ψυχολογία. Αν πάει καλά η ομάδα, αν δεν πάει καλά. Το θέμα είναι όλοι εμείς μένουμε πιστοί σε αυτά που πρεσβεύουμε και στο στόχο μας και στο πλάνο μας, ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα. Γιατί αυτός είναι ο αθλητισμός, έτσι δεν είναι? Και αυτό έλεγα και πριν σε σχέση με τον... ίσως είναι λίγο άσχημη η λέξη που χρησιμοποιώ, χλεβασμός, αλλά όταν λέμε project είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή το ότι η ομάδα αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα, ότι αναπτύσσεται, καταρχήν θέλουμε να φτιάξουμε το γήπεδό μας.
αυτά. Ξέρετε, μπορεί ο κόσμος να ήθελε μια συνέντευξη τύπου, προγραμματικές δηλώσεις, θα κάνω 10 πράγματα. Εμείς, επειδή ήμασταν άνθρωποι που θέλαμε πρώτα να μπουν μέσα οι μπουλντόζες στο ΒΑΚ για να πούμε ότι θα φτιαχτεί το ΒΑΚ, γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να ακούμε πάρα πολλά πράγματα και να μην γίνεται τίποτα. Μακέτες και μακέτες, γήπεδα, σε όλες τις ομάδες. Και δεν θέλαμε να πέσουμε σε αυτή την, σε αυτή τη λακκούβα. Το πήγαμε ανάποδα. Ενδεχομένως να πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο. Μάλλον πήραμε το άλλο άκρο εμείς. Το ένα άκρο είναι να δείχνεις πιο συντηρητικά. Θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να το επικοινωνήσουμε λίγο καλύτερα, ενδεχομένως. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτός που πρέπει να καταλάβει είναι ο κόσμος. Γιατί όλα και οι ομάδες στηρίζονται από τον κόσμο. Πρέπει να ξέρει πού πάει, τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι, τι θέλουν να δημιουργήσουν. Οι ακαδημίες, όπως είπες και εσύ, είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Και όταν λέγανε οι Σαμαράδες για τόσα χρόνια project, εννοείται ότι θέλει, το είπαμε και πριν, ότι θέλει υπομονή. Δεν χτίζεις σήμερα για να έχεις αύριο αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Άρα το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις στο ΒΑΚ, η εικόνα μας παντού, η εικόνα μας στις άλλες ομάδες, η εικόνα του γηπέδου μας βελτιώνεται κάθε χρόνο. Υπάρχει σχέδιο και αυτό που έχει και ανοιχτά και ο πρόεδρος ότι θα ήθελε ένα καινούριο γήπεδο για να αφήσει, να γράψει και αυτό στην ιστορία του σε αυτή την ομάδα. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό είναι το νούμερο ένα στοιχείο που θα αφήσει ως πρίκα σε μια ομάδα, το γήπεδο. Και εκεί βλέπουμε ότι μεγαλώνουν και οι ομάδες, έτσι δεν είναι? Οι ομάδες μεγαλώνουν με εγκαταστάσεις και με σημαντικά στελέχη, με ανθρώπους. Άνθρωποι κάνουν τις ομάδες. Και όλοι αυτοί, αν συνεργαστούν καλά και το επικοινωνήσουν σωστά, εγώ θα πω ότι εδώ ίσως χρειαζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια λίγο καλύτερη επικοινωνία σε αυτό, δηλαδή να είμαστε λίγο πιο κατανοητοί προς τον κόσμο, θα βοηθούσε. Βέβαια, πάντα εγώ λέω, ακόμα και σε λάθη που έχουν γίνει, γιατί είναι το μόνο σίγουρο ότι κάναμε και θα κάνουμε λάθη, πάντα εγώ κρίνω το κίνητρο που έχει κάποιος. Το κίνητρο λοιπόν από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα είναι όλων μας το καλό. Αυτό και τελεία. Ακόμα και των παιδιών που δεν είναι πλέον εδώ. Του Γιώργου, του Γιάννη και όποια παιδιά έχουν φύγει. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει έτσι και τη νέα στελέχωση και την ιδεολογία που εκπέμπει όφη, έτσι λίγο ρομαντική για το ποδόσφαιρο. Και στα μάτια μου, εμένα είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν έτσι άνθρωποι και ομάδες οι οποίοι θα αποπνέουν μια περισσότερη έτσι αγάπη για το άθλημα και λιγότερη τοξικότητα. Αλλά πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό όταν όλες οι ομάδες ή η πλειοψηφία των ομάδων βγάζει κάτι άλλο και όταν υπάρχει μόνο μια ομάδα ή δύο-τρεις ομάδες μετρημένες στα δάχτυλα που δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, τελικά θα σε καταπιούν οι άλλοι ή θα μπορείς εσύ να επιβιώσεις? Δηλαδή, καλό είναι να λέμε, ας πούμε, για όλα αυτά που θέλει ο Όφη και να τα κάνει. Και ο κόσμος του Όφη μπορεί να βγει από το σκεπτικό που έχει γενικά η πλειοψηφία του κόσμου. Βλέπουμε ότι γίνεται στον Ολυμπιακό μια κακή χρονιά, έχει αλλάξει 4 προπονητές. Η ΑΕΚ περιμένει τόσα χρόνια να φτιάξει το γήπεδο και τώρα είναι κάπως αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια υπομονή εξαντλείται και τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Αν με ρωτήσεις τι θα έλεγα θετικό για όλους μας εδώ, είναι η σταθερότητά μας. Βέβαια, όπως είπα και πριν, θα πρέπει να προσαρμόζεσαι αναλόγως στις συνθήκες, αλλά υπάρχει μια σταθερότητα στο τι θέλουμε να κάνουμε και το πώς θέλουμε να επικοινωνούμε, να συμπεριφερόμαστε, να παίζουμε η εικόνα μας μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ξέρετε πολύ καλά, και αυτό είναι μια ατάκα που μου αρέσει και τη χρησιμοποιώ πολύ συχνά, ότι ενώ ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό, γιατί αν πάρουμε για παράδειγμα το ποδόσφαιρο, ξέρουμε τι συμβαίνει στις προηγμένες χώρες και ομάδες, πώς μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Και αφού το βλέπουμε εκεί, θα μου πεις γιατί δεν το κάνουμε εδώ. Η ατάκα που λέω συνήθως είναι ότι στη ζωή μας δεν κάνουμε τελικά αυτό που ξέρουμε, αλλά κάνουμε αυτό που αντέχουμε. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές και με τις ομάδες. Ενώ ξεκινάνε με ένα συγκεκριμένο πλάνο, όταν θα υπάρξει πίεση από δημοσιογράφους, από κόσμο, υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση γύρω από τις ομάδες που κάποιοι δεν το αντέχουν αυτό. Και πάνε σε εύκολη λύση. Και πάνε σε λύση. Να. Η εύκολη λύση είναι, κατά παράδειγμα, ο προπονητής. Το οτιδήποτε, αλλά που είναι αντίθετο σε αυτό που εσύ είχες σκεφτεί από την αρχή. Το κομμάτι των προπονητών, επίσης, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα που, αν θέλετε, μπορούμε να σας πω και την άποψή μου. Εκεί κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Ανά πάσα στιγμή ψάχνουμε να βρούμε ένα προπονητή που θα μας δώσει τη λύση εκείνη τη στιγμή, χωρίς πρώτα απ' όλα εμείς ως ομάδα να έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε να βλέπουμε από την ομάδα την οποία έχουμε. Ως διοίκηση, ως πρόεδρος,
Θέλω η ομάδα μου να παίζει με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και μετά να ψάξεις να βρεις τον προπονητή που μπορεί να το υποστηρίξει. Άρα, αν έχω βρει μετά από μεγάλη προσπάθεια τον προπονητή που μπορεί να το υποστηρίξει, θα του δώσω και το χρόνο. Έτσι δεν είναι? Αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε να βλέπουμε. Εμείς θέλουμε απλά να έχουμε αποτέλεσμα, να είμαστε άνετοι, να σωθεί η ομάδα γρήγορα, αν η ομάδα κινδυνεύει, να πάρει πρωτάθλημα, αν η ομάδα. Μέχρι εκεί. Και στις περισσότερες ομάδες, σε κάποιες ομάδες, δεν υπάρχουν και άνθρωποι για να αξιολογήσουν τον προπονητή ή τον. Εγώ θα το πω πολύ. Εγώ θα το πω λίγο πιο απλά. Εγώ που είμαι ιδιοκτήτης της ομάδας, με τους συνεργάτες μου, που σίγουρα έχω, πώς θέλω να βλέπω την ομάδα? Θέλω να τη βλέπω επιθετικά. Ναι. Θέλω. Και ποιο είναι και το DNA, βέβαια, και αυτό πρέπει. Όταν πας σε μια ομάδα, πρέπει καταρχήν να ξέρεις σε ποια ομάδα βρίσκεσαι. Ποια είναι η ιστορία της, ποιο είναι το DNA της, τι θέλει εδώ η περιοχή, τι θέλει αυτή η ομάδα, πώς έπαιζε όλα τα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Mm. Δηλαδή, και ως ποδοσφαιριστής, αλλά και ως ιδιοκτήτης. Πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο παλμός. Άρα, επειδή αυτό το πράγμα δεν νιώθουμε ούτε επαναστάτες, ότι μπήκαμε ή εγώ που πηγαίνω στη Λίγκα με το λάβαρο της επανάστασης, ότι εδώ ήρθαμε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Λέμε αυτονόητα πράγματα, λέμε απλά πράγματα και θα κάνουμε τον αγώνα μας με τη σταθερότητα που μας διακρίνει. Δεν λέω όσο αντέξουμε, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Και σε μεγάλες ομάδες που θεωρείτε και σε πολλές ομάδες που θεωρείτε ότι το έχουν χάσει, υπάρχουν μέσα άνθρωποι που νιώθουν το ίδιο πράγμα. Απλά δεν αλλάζουμε εύκολα πράγματα στη χώρα μας και πράγματα τα οποία έχουμε μάθει. Γιατί έχουμε συνηθίσει σε κάποια πράγματα και θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό. Αν αύριο μεθαύριο, επειδή ο Όφη μεγαλώνει γενικά σε όλα τα επίπεδα, έτσι, αύριο μεθαύριο διεκδικεί κάτι μεγαλύτερο από αυτό που διεκδικεί τώρα. Και μπει σφήνα στους μεγάλους. Και υπάρχει ένα διαιτητικό λάθος, ξέρω εγώ. Θα βγει ο Όφη, θα κάνει μια ανακοίνωση όπως βλέπουμε κάθε μέρα σε κάθε αγωνιστική. Κάποιος διοικεί την ΕΠΟ, κάποιος διοικεί τη Super League, κάποιος φάζεται. Θα μπει σε αυτό το τρυπάκι να αλλάξει την νοοτροπία του και την φυσιογνωμία του. Γιατί είναι σε ακριβώς αντίθετη τροχιά μέχρι στιγμής, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ασχολείται με τους διαιτητές, δεν ασχολείται με τους σκόρ. Δεν έχει βγει από εμάς ανακοίνωση ποτέ. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Πρώτον. Δεύτερον, εμείς στηρίζουμε, το έχουμε πει και εγώ προσωπικά, το έχω αναφέρει μέσα στην Λίγκα, αλλά και όπου μας έχει δοθεί η ευκαιρία, στηρίζουμε τον Έλληνα διαιτητή 100%. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, όπως παντού, και καλοί διαιτητές και κακοί διαιτητές. Το ότι στηρίζουμε δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βελτιωθούν, ότι δεν πρέπει να τους δώσουμε όμως από την άλλη χρόνο. Εμείς δεν θα κοιτάξουμε ποτέ, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν θα κοιτάξουμε ή δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε δρόμους άλλους να δούμε το δόλο, αν υπάρχει δόλος. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει δόλος. Θεωρούμε ότι είναι λάθος. Έτσι θέλουμε να το βλέπουμε. Δεν είμαστε από. Δεν έχουμε κατέβει από άλλο πλανήτη. Απλά είναι κάτι το οποίο, ναι μεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι το σημαντικό που πρέπει να ασχολούνται τόσο πολλοί ομάδες, γιατί χάνουμε λίγο την προσέγγιση μας. Ασχολήσουμε την ομάδα σου. Θα σας πω ένα περιστατικό ως παίκτης του Ηρακλή, στο Καφτατζόγλιο, δεν θυμάμαι με ποιον αντίπαλο, δέχομαι δύο κίτρινες κάρτες, κόκκινη. Βγαίνω έξω και από έναν διαιτητή, το λέω τώρα γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και από έναν διαιτητή που επειδή είναι από το μέρος της μητέρας μου, θεωρούσα ότι μπορεί να το ξέρει, δεν το λέω γιατί το έκανε, αλλά ρε παιδί μου, όταν έπαιζα με αυτόν δεν είχα κάποια σχέση, δεν είναι ένα γεια και τώρα αν τον δω κάπου, απλά ένα γεια λέμε, δεν γνωριζόμαστε. Απλά θεωρούσα, ρε παιδί μου, ότι θα με προστάτευε. Ναι. Έτσι είχα εγώ στο μυαλό μου τότε. Συντοπίτης, ας πούμε. Ναι, που μπορεί να μην ήξερε κιόλας ότι η μητέρα μου είναι από ένα μέρος της Εύβοιας. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος διαιτητής, δύο κίτρινες. Κόκκινη, λοιπόν. Βγαίνω μετά από το γήπεδο. Κερδίσαμε παρόλα αυτά. Κέρδισε ο Ηρακλής. Βγαίνω έξω, κάμερες κι αυτά απ' έξω, όπως συνηθίζεται, και με ρωτάνε τι έχεις να πεις για την κόκκινη. Λέω εντάξει, θεωρώ ότι ήταν αυστηρές, ειδικά η δεύτερη, αλλά ξέρετε πόσα λάθη έκανα και εγώ μες στο γήπεδο. Δηλαδή, μία άλλη προσέγγιση. Ας δούμε πρώτα εμείς τι κάνουμε λάθος. Ας δούμε εμείς τι πίεση δημιουργούμε στο φινάλε στους διαιτητές. Από ενώσεις, από. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Άρα, ναι, μπορεί να υπάρχουν και υπάρχουν σίγουρα καλοί διαιτητές και υπάρχουν και μέτριοι διαιτητές και κακοί διαιτητές. Που θα πρέπει να αξιολογούνται σωστότερα, να εκπαιδεύονται περισσότερο και να τους αφήσουμε ήσυχους. Να κάνουν και αυτοί αυτό. Ως εξωτερικοί παρατηρητές,
Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, τις ανακοινώσεις. Είστε μια ομάδα που έχει μια εμβέλεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, μια δυναμική. Πώς το προσεγγίζετε όλο το θέμα, δηλαδή, βλέπετε το χαμό που γίνεται. Καθαρά από έξω. Ποια είναι η άποψη του, δική σου, όχι, δεν εκφράζει τον όφη, τη δική σου άποψη θέλω. Α, Ολυμπιακός, πριν τα μάτς. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι το θέμα, ποιος είναι ο στόχος σου. Ο στόχος σου είναι το ποδόσφαιρο ή είναι η οπαδή σου. Δηλαδή, θα πρέπει να πω κάτι για να αρέσει στους οπαδούς μου, ανεξάρτητα αν αυτό κάνει καλό ή κακό στο ποδόσφαιρο, ή θα πρέπει να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Και αν το κάνω αυτό, εκτός από, γιατί κάθε πράξη μας πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι. Αν είχαμε θεωρήσει ότι αν κάνουμε μία ανακοίνωση αυτό έχει αποτέλεσμα, ενδεχομένως να το είχαμε κάνει και εμείς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εγώ δεν έχω δει κανένα αποτέλεσμα. Και ειδικά όταν αυτό γίνεται συνέχεια, τότε είναι που το ευτελίζεις και εσύ ο ίδιος. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Και η δική μου προσωπικά, αν με ρωτάτε προσωπικά. Φτιάξ' την ομάδα σου. Κάποτε είχα πει στον. Είχαμε χάσει ένα παιχνίδι. Πάλι θυμάμαι έτσι από τον Ηρακλή. Είχαμε προπονητή τον κύριο Μαρκαριάν. Και μετά από ένα παιχνίδι που είχαμε χάσει από μια μεγάλη ομάδα, ήταν στεναχωρημένος, γκρίνιαζε κι αυτός. Του λέω, coach, πάμε να φτιάξουμε την ομάδα. Εγώ παίκτης τότε. Πάμε να φτιάξουμε την ομάδα μας. Αν έχουμε καλή ομάδα, ένα ντέρμπι, πόσες πιθανότητες έχει. Μπορεί να το πάρεις, και αυτό είναι ωραίο το, γι' αυτό είναι και ωραίο το ποδόσφαιρο. Μπορεί κάποια στιγμή να πάρεις και ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι σύνηθες αυτό, είτε από αδικία είτε από ικανότητα της άλλης ομάδας. Πάμε να κάνουμε μια καλή ομάδα, να πάρουμε όλα τα υπόλοιπα. Αν έχεις καλή ομάδα, δεν μπορεί να μην πάρεις όλα τα υπόλοιπα, αλλά το στόχο θα το πετύχεις. Αν έχεις φτιάξει ομάδα. Εμείς εύκολα, και αυτό θυμάμαι μετά ως τεχνικός διευθυντής που ήμουνα για λίγο στον Ηρακλή, είχα βάλει ως όρο στους ποδοσφαιριστές να μην μιλάει κανένας. Ιδετσία. Κανένας. Ναι. Είναι μια πολύ εύκολη δικαιολογία που λένε όλοι μετά από μια ήττα. Καταρχήν δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ασχολείται οι παίκτες. Αυτό είναι θέμα της διοίκησης, αν θέλει να κάνει κάτι και όχι για μας. Ανακοίνωση. Μπορεί να ζητήσεις ένα ραντεβού με την ηγεσία της διαιτησίας στην ΚΕΔ να πας να πεις τα παράπονά σου ή οτιδήποτε. Να πούμε ότι ο Ηλίας έχει φέρει το Ντίκα στον Ηρακλή, έτσι. Πεχτάρα ο Ντίκα. Πρεμιέρα μέσα στην Κομωτινή Παθρακικό. Γκολάρα, φάουλ, δοκάρι μέσα. Το θυμάμαι, έλεγε σαν το βλέπω μπροστά μου. Πεχτάρας και ωραία ομάδα. Ομάδα δεν βγήκε στο τέλος πολύ καλή, αλλά είχε πολύ ωραίο κλίμα και ο Ηρακλής. Δηλαδή ήταν, είχε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Και είναι και η πρώτη σου δηλαδή, προσπάθεια εκτός. Η εμπειρία μου από αυτή τη θέση και ειδικά τότε που ήμουν πάρα πολύ άπειρος γιατί μια μέρα πριν ήμουν ποδοσφαιριστής και μια μέρα μετά μπήκα πίσω από ένα γραφείο και έπρεπε να σχεδιαστεί μια ομάδα. Δεν το λέγα τότε γιατί δεν το καταλάβαινα. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, αλλά σίγουρα έκανα λάθη από απειρία. Και δεν σημαίνει ότι επειδή έχω παίξει μπάλα ή οποιοδήποτε από εμάς έχει παίξει μπάλα, αυτό επίσης είναι μια άλλη κουβέντα. Ότι ξέρουμε τα πάντα τα ή μπορούμε να τα κάνουμε. Άρα, και όχι μόνο αυτό, και ότι πρέπει να είμαστε και μέσα στις ομάδες. Δηλαδή, απαραίτητα πρέπει να είμαι, γιατί εγώ έχω παίξει σε αυτή την ομάδα και η ομάδα μου χρωστάει. Άλλη κουβέντα αυτή, τεράστια. Ότι πάντα θεωρούμε ότι το σήμα μας χρωστάει και όχι εμείς στο σήμα. Η εμπειρία μου όμως τότε με τον Ντίκα, είχα πάει στην Κατάνια, αυτός ήταν. Είχε πάει από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου στην Κατάνια και πήγαμε και τον πήραμε δανεικό. Βοήθησε βέβαια σε αυτό και ο Όλεκ Προτάσοφ που είχαμε τότε προπονητή, ο οποίος τον είχε και ως παίκτη στην ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε όταν πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο, τον Αντώνη Τορέμο, και του είπα ότι κλείσαμε, είμαι εδώ, δεν ήξερε καν ότι είχαμε πάει εκεί. Κλείσαμε αυτό τον παίκτη και θα έρθει στην ομάδα μας. Η πρώτη συνέντευξη τύπου που έγινε με τον Ντίκα. Είχε πει ο πρόεδρος τότε ότι άλλους 5 Ντίκα θα φέρω. Βέβαια, ο Ντίκα, επειδή είχε μια χρονιά πριν που δεν έπαιξε πολύ στην Κατάνια και γι' αυτό ενώ τον είχαν πληρώσει, δεν θυμάμαι καλά, 5 εκατομμύρια τότε, πολλά χρήματα για να τον αγοράσουν, δεν είχε παίξει πολλά παιχνίδια. Όταν ήρθε εδώ, ενώ στο πρώτο παιχνίδι, όπως λες, είχε βάλει 2 γκολ και γκολάρες, όχι μέσα στην Κομωτινή, η πορεία του δεν ήταν ανάλογη. Κάποια στιγμή ο πρόεδρος μου είχε πει: καλά που τον βρήκες αυτό. Φτάσαμε από το θα φέρω 5 Ντίκα στο πλήρω. Έτσι είναι όμως το πρόεδρο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν θέλει κάποιος να πει πώς είναι το ελληνικό ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένη θέση. Η συγκεκριμένη θέση, εγώ την έχω ονομάσει αυτός που φταίει.
Αν έρθει ένας καλός παίκτης και κάνει παπάδες, μπράβο στη διοίκηση που τον πήρε. Α, ναι, ναι. Αν δεν παίξει, καλά αυτός δεν τον έφερε ο τεχνικός διευθυντής. Πάντα αυτός φταίει. Πάντα αυτός φταίει. Επειδή, εντάξει, okay, μιλάμε για Όφη, έπαιξες πολλά χρόνια και είσαι και τώρα στον Όφη, αλλά επειδή μας κατηγορούν και οι φίλοι του Ηρακλή ότι ποτέ δεν έχουμε φέρει και πάρα πολλούς, πρέπει να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για τον Ηρακλή, ήδη έχεις πει. Απλώς ήθελα να ρωτήσω τελικά, ο Αντώνης ο Ρέμος έχασε λεφτά στον Ηρακλή, όπως λέγεται και όπως λέει και ο ίδιος. Συνεχίζει ή τελείωσε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακόμα αν δεν έχει κλείσει αυτή η πληγή, αλλά και ξέρετε γιατί. Γιατί είχε να διαχειριστεί δύο ομάδες. Και την ομάδα που έπαιζε και τα χρέη των προηγουμένων. Άλλη μία περίπτωση ενός ανθρώπου που πλήρωσε την αγάπη του για κάτι. Στο μυαλό του ήταν πάρα πολύ ρομαντικά. Πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο? Μόνο από την αγάπη του. Όπως το θυμάμαι, γιατί ήμουν ακόμα ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω τα ραντεβού που έγιναν. Ο κουμπάρος, ο κύριος Πυλαδάκης, είχε στη Λάρισα. Προφανώς του είπε ότι έχω κι εγώ μια τεχνογνωσία, ξέρω, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Ήτανε μόνο από την αγάπη του. Θεώρησε ότι μπορώ αυτό το πράγμα να το πάω καλύτερα και να το σώσω. Και νομίζω ότι το πλήρωσα ακριβά. Πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους που πλήρωσαν όντως τα χρέη τους. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι ή εξαφανίστηκαν ή οι ομάδες πέσανε και διαγράφηκαν. Είναι το ρέμο, τα χρέη σου δηλαδή, που υπήρχε σε όλη την πόλη. Έγινε, δηλαδή τα πλήρωσε. Δεν υπάρχει, είμαι μοναδικός. Ναι, βέβαια και η ομάδα μετά, όχι μετά ακριβώς, αλλά η ομάδα χάθηκε από το χάρτη. Και τώρα προσπαθεί ξανά να. Σιγά-σιγά. Είναι αυτό που λέμε ότι μια ομάδα χωρίς χρήματα δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν είναι απαραίτητο και με χρήματα ότι μπορεί να γίνει ομάδα. Άρα είπα και πριν ότι για να υπάρχει υγεία σε μια ομάδα θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις, να υπάρχουν στελέχη και να υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο. Παιδιά, πρέπει να... Και αυτό που έγινε εδώ, εγώ για παράδειγμα, μία ή δύο φορές μου είχε γίνει όχι πρόταση 100%, αλλά ως επιθυμία τι θα έλεγες αν ήθελες να γυρίσεις ξανά στον Όφη να παίξεις. Εγώ πάντα ήμουν αρνητικός στο να ξαναγυρίσω, γιατί πάντα η δεύτερη φορά δεν είναι όπως η πρώτη. Mm. Εδώ πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Ήμουν και σε μικρότερη ηλικία, ηλικίες φοιτητών ουσιαστικά, 20 με 25, ήμουν μια πενταετία εδώ. Ήταν τρομερά τα χρόνια με τον Ευγένιο Γκέραρντ, ομάδα να βγαίνει στην Ευρώπη, πολύ καλή ομάδα, καλό κλίμα. Είμαστε μακριά από παντού, αυτό ισχύει και τώρα. Δηλαδή, αυτό που υπάρχει με τη θάλασσα ανάμεσά μας είναι τρομερά. Τώρα, αυτό δεν θέλω να παρεξηγηθεί, αλλά είμαστε λίγο σαν γαλατικό χωριό. Δηλαδή, βλέπουμε όλα αυτά που λέτε να σκοτώνονται και αυτά, και εμείς είμαστε μακριά από όλους. Αλλά ήθελα από πάντα αυτή η ομάδα να κάνει το βήμα να αναγνωριστεί από όλους. Να είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία. Και πρώτα τη σέβονταν όλοι, δεν το συζητάμε. Απλά τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια που πέρασε τόσο δύσκολα, φανταστείτε ότι αν είχαμε κατέβει τότε, και το είχα πει και άλλη μια φορά αυτό χαρακτηριστικά, όταν είχαμε κατέβει τότε για το παιχνίδι, αυτό που λέμε ότι είχε χάσει την έγκλη αυτή η ομάδα. Και η έγκλη, ξέρετε που χάθηκε. Όταν έλεγε σε παίκτη πλέον να έρθει στον Όφη, και όχι παίκτη στην πρώτη ομάδα, στις ακαδημίες, από οπουδήποτε στην Κρήτη. Δεν ήθελε να ακούσει. Δηλαδή δεν επέτρεπε ο γονιός να πάει το παιδί του στον Όφη. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που θέλαμε να ξαναφτιάξουμε. Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε αυτό. Να πούμε έτσι καμιά ιστορία για τον Γκέραρ. Γιατί μας είχε πει και ο coach ο Νίκος Ανιόπλιος που τον κάναμε. Εντάξει, τον έζησε σε άλλη φάση βέβαια. Παρότι ήταν έτσι λίγο αυστηρός μερικές φορές, ήταν και κοντά στους παίκτες, ήταν χαβαλές. Δηλαδή έκανε και τις πλάκες του. Σου έχει μείνει κάτι. Καταρχήν, για να μείνεις πάρα πολλά χρόνια σε μια ομάδα, καταρχήν εγώ πάντα λέω ότι ένας προπονητής φεύγει από μια ομάδα όχι με βάση τα αποτελέσματα, αλλά φεύγει όταν χάνει τα αποδυτήρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε την τέχνη, τη σοφία, όπως θέλετε πείτε το, να ξεχωρίζει πράγματα. Πώς είναι στην προπόνηση, πώς είναι έξω από την προπόνηση, δηλαδή δεν κουνιόταν φύλο, στο Βαρδινογιάννιο, την ώρα της προπόνησης, όταν μιλούσε, όταν στο κουτσάρισμά του σε όλα, αλλά έξω ένιωθες ότι ήταν δίπλα σου. Οτιδήποτε και να συνέβαινε. Ένιωθες ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορείς να στηριχθείς, θα σ' ακούσει. Είχε απίστευτο χιούμορ. Εγώ ψαρωμένος πάρα πολύ και σε μικρή ηλικία, από την πρώτη στιγμή
όταν θυμάμαι χαρακτηριστικά, έγινε ένα ραντεβού, έπαιζα στο Χαϊδάρι εγώ πριν και συναντηθήκαμε στην Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο, με ήθελε Όφη. Θυμάμαι, παιδιά, χαρακτηριστικά ότι ήταν εγώ με τον κύριο Καπετανάκη, τον Λευτέρη τον Καπετανάκη, ο πρόεδρος του Χαϊδαρίου, και ο κύριος Γκέραρτ με τον κύριο Καζανάκη. Δεν τους κοίταξα ποτέ στα μάτια. Δεν σήκωσα ποτέ το κεφάλι, δεν τους είδα καν. Λέγαν διάφορα ότι τον θέλουμε, πώς θα τον πάρουμε και. Έβγαζε μία ενέργεια η οποία ήταν μαγεία. Σεβασμό. Απίστευτο. Και αυτό ήταν το οποίο είδαμε και μετά που λέγαμε και για το παιχνίδι, το πόσος κόσμος αυτόν τον άνθρωπο τον λάτρεψε. 15 χρόνια σε μια ομάδα. Στην Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχασε ποτέ τα αποδυτήρια. Αυτό πάντως είναι ένα δείγμα ότι ο Όφη είχε διαφορετική νοοτροπία από τότε. Εντάξει, σε αυτό βέβαια να πούμε, γιατί αυτός που του έδωσε το χώρο και το χρόνο ήταν ο αείμνηστος Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Προφανώς ήταν αυτής της κουλτούρας και αυτής της φιλοσοφίας και αυτός ο άνθρωπος. Δεν ήταν αυτό που λέγαμε και πριν ο παράγοντας, που θα πρέπει να βάλω το χέρι μου, να τα αλλάξω, γιατί πρέπει να υποθεί ότι είμαι και εγώ εδώ. Ξέρετε, μερικές φορές οι παράγοντες κάνουν πράγματα τα οποία, κάτσε κι εγώ, γιατί είμαι εδώ? Δεν πρέπει κάτι να κάνω, πρέπει να δώσω λύση. Και αν οι παράγοντες λοιπόν δεν έχουν τη γνώση ή τη σωστή κρίση, εκεί λες καμιά φορά καλύτερα να μην έρθει η στιγμή να πάρουν απόφαση. Εμφανίστηκε ποτέ σε ένα 12 το βράδυ σπίτι? Βέβαια. Για έλεγχο είναι αυτό? Για από ενδιαφέρον. Για έλεγχο ήταν. Αλλά το έλεγε ενδιαφέρον. Εννοείται. Τι κάνεις εδώ, είσαι καλά, όλα καλά, σου λείπει κάτι και τέτοια, από ενδιαφέρον. Πραστικός ήμουν που έλεγε για να σε ρωτήσω. Τσέκαρε. Ήξερε βέβαια που πηγαίνει. Σε παιδιά τα οποία ήταν πιο ψαρωμένα, δηλαδή από εμάς, ειδικά τους μικρούς, δεν είναι. Αλλά ήξερε που πήγαινε. Αλλά αν πέρναγε μια φορά, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, είμαι σε ένα καφέ, ένα πρωινό που πηγαίναμε μετά την προπόνηση στο κέντρο, στα Λιοντάρια. Και έτσι όπως μιλούσα και έπινα καφέ, ξαφνικά βλέπω όλους τους άλλους να γελάνε. Και στεκόταν δίπλα μου και δεν τον είχα καταλάβει. Είχε έρθει δίπλα μου ο κύριος Γκέραρτ και γυρίζω και το βλέπω και παιδιά πετάχτηκα όρθιος. Προσοχή! Τι κάνετε? Προφανώς γι' αυτό γελούσαν όλοι. Άρα έβγαζε και κάτι ότι να μην κάνω κουτσουκέλα για να μην το μάθει. 100%. 100%. Και καρότο και μαστίγιο δηλαδή, ναι. Είχε τη διάκριση να πού θα κάνει το ένα και πού θα κάνει το άλλο. Αυτό είναι μεγάλη τέχνη για μένα. Για να μην χάσεις, που θεωρώ το έχουν όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι και όλοι οι μεγάλοι, ας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, προπονητές. Δηλαδή ο Φέργκισον, ο Γκέραρτ, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, να σου πω την αλήθεια, σκέφτηκα κάποια στιγμή μετά το παιχνίδι αυτό που οργάνωσα εδώ. Μήπως είχα, το λέγα και το έκανα και πλάκα, ότι με πήρε ο Μπέκαμ και μου ζήτησε να πάω να οργανώσουμε και εκείνα το παιχνίδι για το Φέργκισον. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτών των μεγάλων ανθρώπων, να μπορούν να διαχειρίζονται και για να αντέξεις το χρόνο. Γιατί αν δεν είσαι και αληθινός και ξεχωρίζεις κάποια πράγματα και λύσεσαι μέσα, δεν μπορείς να αντέξεις τόσα χρόνια. Καψώνει πολλά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έλα Πουρσανίδης, που νομιστεί σε Χαϊδάρι, νομίζω ότι είναι εδώ. Ανεβαίναμε εδώ, θυμάμαι, κάναμε προπονήσεις και εδώ στο Θεόδωρο Βαρδινογιάννη, στο Γεντί Κουλέ για όλους μας, που ακόμα δεν είχε καν καθίσματα, ήταν τσιμεντένια τότε και ανεβαίναμε, κατεβαίναμε. Και τότε μου έκανε τέτοια πλάκα, δηλαδή, τι νομίζεις ότι είναι εδώ, Χαϊδάρι, που νομίζεις ότι είσαι. Για να σου βάλεις το κλίμα, ναι. Θυμάμαι βέβαια ένα χαρακτηριστικό αυτού του ανθρώπου, ένα ραντεβού που έκανα μαζί του, κάποια στιγμή. Ξέρετε, και αυτό το λέω τώρα και σε παιδιά τα οποία είναι σε μικρότερη ηλικία, ο ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει. Παντού και σε όλες τις κατηγορίες θέλει να παίζει. Δεν παίζουν όλοι όμως. Το θέμα είναι πώς προσεγγίζεις τον προπονητή σου για να του δηλώσεις καταρχήν ότι θες να παίξεις και ότι είμαι εδώ. Πρόσεξέ με. Λοιπόν, χτύπησα κάποια στιγμή, τότε πιτσιρικάς, ήμουνα 20 χρονών, την πρώτη μου χρονιά κιόλας, χτύπησα την πόρτα του. Δεν πολύ έπαιζα στην αρχή. Και τα περισσότερα παιχνίδια από την κερκίδα κιόλας, ειδικά το πρώτο διάστημα. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ένα παιδί από γάμα εθνική, τεράστια ομάδα τότε και με τεράστιους παίκτες. Λοιπόν, και χτυπάω την πόρτα του στο Βαρδινογιάννιο, μπαίνω μέσα, έλα Ηλίας, κάθισε. Του λέω, coach, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Πολύ όρημη, θεωρώ εγώ, για εκείνη την ηλικία. Και του λέω, τι πρέπει να βελτιώσω για να παίξω? Θέλω να παίξω κι εγώ. Τι κάνω λάθος?
Αυτό λέω λοιπόν και στα παιδιά, όταν έτσι συζητάμε έτσι, με πιο νεαρούς. Γιατί συνήθως, άμα δεν παίζω, θέλω να φύγω. Αφού δεν παίζω, γιατί δεν παίζω. Και εμένα, με μια άλλη προσέγγιση. Αν πας σε έναν προπονητή και τον ρωτήσεις, τι πρέπει να βελτιώσω. Πες μου, τι πρέπει να βελτιώσω. Καταρχήν, όταν πας σε έναν προπονητή να μιλήσεις, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει, που θέλω εγώ τουλάχιστον, είναι να μ' ακούσει. Μπορεί να μην έχει σημασία τι θα σου πει. Γιατί μπορεί να είναι διπλωματικό αυτό που θα σου πει, να σε αποφύγει, οτιδήποτε. Σημασία νιώθεις όμως μετά ότι αυτά που ήθελα εγώ τα είπα. Και με ποια προσέγγιση. Με την προσέγγιση που σας είπα μόλις. Δηλαδή, τι πρέπει να φτιάξω, τι πρέπει να βελτιώσω. Καταρχήν με αυτόν τον τρόπο ένιωσα ότι του έδειξα ότι είμαι εδώ, ότι χωρίς μαγκές και άλλα, ότι θέλω να παίξω. Άρα είσαι σημαντικός για μένα, μετράει η γνώμη σου. Όταν έφυγα μου είπε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθες και μου μίλησες. Θέλετε να πούμε ότι ήταν και αυτό διπλωματικό. Ό,τι θέλετε μπορούμε να πούμε. Σημασία έχει όμως ότι αυτό το ραντεβού εγώ το θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι αυτόν τον προπονητή να μένει μετά τις προπονήσεις, να κάνει και σε μένα και σε άλλα νεαρά παιδιά προπόνηση, να μας βελτιώσει αδυναμίες μας. Και επειδή δεν θέλω να φεύγω ή να, τέλος πάντων, να πούμε και κάποια πράγματα ακόμα για τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή πήγα με Ευγένιο Γκέραρτ προπονητή. Σωστά. Αυτός με πήρε και εκεί. Και πότε με πήρε? Όταν μετά από 6 χρόνια στον Ολυμπιακό είχα χάσει τη θέση μου και ήθελα κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Και ήταν εκεί και με πήρε κοντά του πάλι. Μου κάνει εντύπωση, γιατί εντάξει, είπαμε το πώς βίωσες τη μεταγραφή σου, το Χαϊδάρι στον Όφι. Είπαμε πολλές ιστορίες από την Ηρακλή, αλλά δεν σου βγήκε καθόλου κάποια ιστορία από, νομίζω, τη μεγαλύτερη ομάδα που έπαιξε την καριέρα σου, βάσει τίτλων και βάσει και Champions League. Δεν σου βγήκε κάποια ιστορία. Τι, δεν έχεις κρατήσει έτσι κάποια πράγματα, σίγουρα. Επειδή συζητάμε περισσότερο για τον Όφι και για Γκέραρτ, ουσιαστικά πήγε η συζήτηση σε αυτές τις δύο ομάδες. Έτσι κι αλλιώς δεν άλλαξα πολλές. Για μένα, εκτός από το Χαϊδάρι που ξεκίνησα την καριέρα μου, τρεις ήταν οι ομάδες που έπαιξα και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, 5 χρόνια εδώ στον Όφι, 6 στον Ολυμπιακό και άλλα 5 στον Ηρακλή, συν τα 2 που έμεινα σε ένα άλλο πόστο στον Ηρακλή. Τις αγάπησα και τις τρεις ομάδες, γιατί η σχέση είναι μεγάλη. Δηλαδή, ήμουνα πάρα πολλά χρόνια. Αν στον Όφι έκανα τα πρώτα βήματα στην επαγγελματική μου καριέρα, στον Ολυμπιακό ήρθε η καταξίωση. Εντάξει, τεράστιο σύλλογος. Έκανα το μεταπτυχιακό μου ουσιαστικά εκεί από τον Ευγένιο Γκέραρτ στον Ντούσαν Μπάγεβιτς σε πολύ καλά χρόνια του Ολυμπιακού. 6 χρόνια, 6 πρωταθλήματα. Κυριαρχία του Ολυμπιακού. Όλοι οι τίτλοι σου είναι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Σαν ποδοσφαιριστής. Ναι, 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Εμένα, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, παιδιά, μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Μου έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Δεν το λέω από μέτριο φροσύνη. Έπαιξα στην Εθνική Ελλάδος πάρα πολλά παιχνίδια και στην πρώτη Εθνική σε μεγάλες ομάδες, χωρίς να έχω κάτι τρομερό, σαν ταλέντο. Αλλά δούλευα πάρα πολύ, ήξερα από μικρός τι δεν έπρεπε να κάνω, τι έπρεπε να βελτιώσω. Επειδή ήμουν ένας αργός παίκτης, δούλεψε λίγο παραπάνω το μυαλό μου προφανώς να μην φαίνεται αυτό. Προσπαθούσα να μην φαίνεται αυτή η αδυναμία. Είχες γρήγορη σκέψη, δηλαδή. Είχα γρήγορη σκέψη, ναι. Και προφανώς αυτό με βοήθησε να κρατηθώ τόσα χρόνια, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Γιατί σίγουρα ένα άλλο στοιχείο που εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ήταν για να είσαι σε αυτές τις ομάδες, σίγουρα κάτι θα έχεις. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή κάτι, έχεις κάποια αξία. Περισσότερο με ενδιαφέρει όμως το τι θα πούνε για το χαρακτήρα μου, για τι πρίκα θα αφήσω δηλαδή, για το θα σταματήσω το ποδόσφαιρο, τι θα λένε για μένα. Πού είδαμε τον καλύτερο Μπουρσανίδη? Το πιο όριμο, νομίζω ότι ειδικά εκείνη τη χρονιά, την πολύ καλή χρονιά του Ηρακλή, και εγώ νιώθω ότι το χάρηκα πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είχαμε μια ομάδα τρομερή. Και ήμουνα και εγώ πάρα πολύ όριμος. Στην Ελλάδα υπάρχει ηλικία μέχρι τα 25 σε ταλέντο και από τα 30 και μετά είσαι τελειωμένος. Mm. Λοιπόν, εγώ στα 31 μου πήγα στον Ηρακλή και επειδή φεύγοντας από τον Ολυμπιακό, καλός ή κακός, η επόμενη σου ομάδα, αν δεν είναι στις 4 καλύτερες ομάδες, στις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, άρα θα είσαι κάπου πιο κάτω λίγο, θα πρέπει να διαχειριστείς και αυτό ενδεχομένως. Σας πληροφορώ, παιδιά, ότι ήμουν τόσο ψαρωμένος όταν πήγα στον Ηρακλή, για να μην ακουστεί το παραμικρό ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό, ήρθε εδώ για τα ένσημα, ήρθε εδώ για να... Φανταστείτε ότι πρώτη φορά στη ζωή μου τραυματίστηκα εκεί. Γιατί είχα τέτοια τρέλα και τέτοια θέληση να αποδείξω καταρχήν στους συμπαίκτες μου
ότι δεν ήρθα για άλλο λόγο και ήρθα για να παίξω και να βοηθήσω, που έπαθα για πρώτη φορά στη ζωή μου θλάση. Δεν είχα, εγώ ευτυχώς δεν είχα τραυματισμούς και ειδικά χειρουργία και τέτοια, δεν είχα. Και τραυματίστηκα και δεν ήξερα να το διαχειριστώ. Και έπαθα υποτροπή, γιατί νόμιζα ότι είμαι καλά μετά από λίγες μέρες. Και έπαθα υποτροπή. Αλλά σίγουρα τα παιχνίδια στον Ολυμπιακό, στα Champions League. Και... Πώς τα βίωσες αυτά τα παιχνίδια, το περίμενε. Δηλαδή, πώς ήταν το πρώτο παιχνίδι Champions League? Κοίταξε, τα πρώτα δύο του μάτσα έφαγε 10 γκολ πάντως στο Champions League. Στο... στη Ρόζεμπορκ. Και, στο... και το επόμενο. Με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ. Με τη Ρεάλ. 10 γκολ καλά είναι σε δύο μάτσα. Εντάξει. Καλό είναι. Καλή αρχή. Καλό ξεκίνημα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πηγαίναμε στη Νορβηγία, στο παγωμένο Τρονχάιμ. Αυτή η γραφικότητα που εδώ θα σας πω κάτι, ελπίζω να μην... γιατί το γελούσαμε πολύ τότε και θέλω να το πω, να μην παρεξηγηθεί ο Γρηγόρης ο Γιωργάτος. Συνήθως όταν είσαι στο αεροδρόμιο και φεύγεις για το ταξίδι, κάνεις δηλώσεις. Και πρέπει να έχει ξεχάσει με ποια ομάδα παίζουμε, δηλαδή την ονομασία. Και, αλλά του είχε μείνει το παγωμένο Τρονχάιμ και με την ομάδα στο παγωμένο Τρονχάιμ. Δηλαδή, αν βρούμε αυτή τη. μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρχει ακόμα. Αυτές είναι ωραίες ιστορίες, ας πούμε, που μένουν μετά και. Βέβαια, υπήρχε και η αίσθηση, άλλο μεγάλο τρομερό θέμα των Ελλήνων, να θεωρούμε ποια είναι αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει τίποτα εμείς. Εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει τίποτα ποδοσφαιρικό. Πραγματικά, εκτός βέβαια που πήραμε το πανευρωπαϊκό προς Θεού, αλλά δεν είμαστε υπερδύναμοι. Τότε δεν το είχαμε πάρει. Δεν το είχαμε πάρει. Αλλά παρόλα αυτά, είχαμε την αίσθηση, έχουμε την αίσθηση ότι δεν τους βλέπουμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είμαι πάλι σε μία συνέντευξη, σε μία κλήρωση. Εγώ για λογαριασμό του Ολυμπιακού σε ένα κανάλι και σε ένα παράθυρο και σε ένα άλλο παράθυρο ο Νικοπολίδης, ο Αντώνης, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Και είναι η χρονιά, αν θυμάμαι καλά, που ο Ολυμπιακός κληρώνεται με την Χέρενφεν, ναι, και με τη Λιόν. Τις καρδούλες. Ναι. Λοιπόν, και τοποθετείται πρώτα έτσι ο Αντώνης για την κλήρωση και λέει, θεωρώ ότι είναι βατό για τον Ολυμπιακό η κλήρωση. Εγώ ίσως έχω και μια άγνοια κινδύνου, δηλαδή δεν λέω πολλές φορές πράγματα που μπορεί να αρέσουν στον κόσμο του Ολυμπιακού. Εσείς δεν είχα, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι ήμουν κάτι τρομερό, αλλά δεν είχα άγνοια προφανώς κινδύνου. Και λέω, για να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή που γίνεται η κλήρωση, οι άνθρωποι της Λιόν και της Χέρενβεν πανηγυρίζουν ναι ή όχι, δηλαδή... Τι θα λένε αυτή τη στιγμή, πω που πέσαμε με τον Ολυμπιακό, τη βάψαμε. Δηλαδή έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και πρόσεξε, η Λιόν από μια χώρα που είχε πάρει τότε παγκόσμιο, είχε πάρει πανευρωπαϊκό, δηλαδή μια υπερδύναμη σαν χώρα. Και εμείς από την Ελλαδίτσα λέγαμε, έλα, ποιοι είναι αυτοί. Και πήγαμε στη Χέρενβεν, χάσαμε, πήγαμε... Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα ισοπεδώνουμε κάποια πράγματα, χωρίς ακόμα να έχουμε πετύχει εμείς ή να έχουμε φτάσει στο επίπεδο που πρέπει να τους ανταγωνιστείς. Τώρα έχουν γίνει βέβαια τεράστια βήματα και βλέπουμε πόσο έχουν μεγαλώσει οι ομάδες μας. Εντάξει, στην Ευρώπη βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Απλώς τότε μιλάμε για μια περίοδο που ο Ολυμπιακός είχε ένα κόμπλεξ, λεγόταν τότε, εκτός έδρας. Πώς το βίωνες εσύ αυτό το πράγμα, υπήρχε όντως? Είναι, ήταν πραγματικά. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα εκτός. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να πω τι φταίει. Ίσως ήταν η απειρία. Ίσως ήταν η προσέγγιση στα παιχνίδια. Δεν ξέρω. Ενώ μέσα εδώ μεταμορφωνόμαστε. Υπήρχε μια παντοκρατορία εσωτερικά και εξωτερικά. Ναι. Εκτός από τη χρονιά, βέβαια, που η ομάδα με το περιβόητο γκολ του Κόντε με τη Γιουβέντιους μέσα, που παραλίγο να πάμε στους τέσσερις. Εκείνο κι αν ήταν τρομερή εμπειρία. Θα πάμε και εκεί. Σε εκείνη την ήττα, πάντως με 5-1 από τη Ρεάλ, βλέπω ότι έχεις απέναντί σου Ρεδόνδο, Ζε Ρομπέρτο, Ζέντορφ. Αυτοί παίζαν χαφ όλοι. Δεν τους έβλεπα. Πραγματικά δεν τους έβλεπα. Δεν προλάβαινε. Τρομερή. Γιατί το λέω, γιατί είναι ουσιαστικά. Εντάξει, βγάζω τη Ρόζενμπορκ. Γιατί, οκ, ναι, μεν ήττα, αλλά δεν είχε μεγάλα ονόματα, ας πούμε, η Ρόζενμπορκ, φαντάζομαι. Τώρα δεν θυμάμαι όλη την δεκάδα της Ρόζενμπορκ, αλλά ναι. Τώρα αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή είναι άλλος κόσμος για σένα. Άλλος κόσμος, πραγματικά. Ξέρετε, υπάρχουν σε αυτή την ομάδα, τώρα μιλάμε με Ραούλ. Ναι, Σούκερ και τέτοια. Εντάξει, ήταν. Και ξέρετε, οι παίκτες αυτοί, εκτός ότι ήταν τεράστιοι ποδοσφαιριστές ως ταλέντο, ένιωθες, ρε παιδί μου, και ένα. Λέω πολλές φορές ότι μέχρι εδώ είναι το ύψος σου και από εδώ και πάνω είναι το ανάστημά σου. Δηλαδή, ένιωθες, για παράδειγμα, ο Ραούλ, που δεν είναι ένας τεράστιος σε όγκο παίκτης, ναι, τον ένιωθες 2 μέτρα. Δηλαδή, ήταν και το δέος που είχες
Αυτό είναι το 0-1 που κάνει ο Ολυμπιακός. Το 0-1 στη Ρεάλ. Ναι, το 0-1. Το 0-1 και μετά. Κάτι φορά. Ο Ολυμπιακός εντωμεταξύ τότε, μιλάμε κόντρα σε τεράστια ομάδα και τεράστιους παίκτες. Αν τη θυμηθούμε λίγο και πώς ήταν η εντεκάδα της, δεν ήταν και μια ομάδα η οποία θα πάει κάπου και θα αμυνθεί. Δηλαδή υπήρχαν ποδοσφαιριστές που δεν τους άρεσε και πολύ το να μαρκάρουν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, okay, τακτικά μπορεί να. Αλλά και αυτό ήταν ένα θέμα επίσης που λέω με τον Ολυμπιακό. Είναι ότι ενώ εμείς όλοι στην Ελλάδα ξέρουμε μπάλα, δεν ξέρουμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή το πώς τακτικά θα βγάλεις 90 λεπτά. Εμείς ενώ στην αρχή λέγαμε ξεκινάμε τακτικά έτσι και θα το πάμε σωστά, με το που έμπαινε το γκολ, πάρ τη Τζόλε, πάρ τη Τζιοβάνι, ξέρεις, να βγάλετε το φίδι από την τρύπα. Άρα χάνεται μετά η τακτική και ξεκινάει μετά ο αυτοσχεδιασμός. Και πάμε και στο τέτοιο, στο μάτς που είπες για το famous αυτό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τον κόντεψε Ολυμπιακός στο περίφημο τίτλο. Το 99 λοιπόν στα προημιτελικά που βλέπω ποιοι είναι απέναντί σου πάλι. The Sam, αυτοί παίζουν όλοι βασικοί. The Sam, Conte, Davids και Zidane. Αυτοί είναι απέναντί σου τώρα σε ίδιο μάτς. Και πάλι δεν τους έβλεπες ή... Κοίταξε. Ήταν ανταγωνιστικός ο Ολυμπιακός όμως, άρα μάλλον τους είδες λίγο. Όχι, τους είδα. Παιδιά, ξέρετε που την πατήσαμε εκεί. Πραγματικά δεν τους βλέπαμε. Πραγματικά δεν τους βλέπαμε. Δηλαδή η σιγουριά μας. Και αν θυμάστε, μπορεί όχι, αλλά μπορεί να την έχετε δει. Στο 1-0 χάνουμε μια τρομερή ευκαιρία με τον Αμανατίδη. Ναι. Την οποία αποκρούει εξ επαφής ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους. Κεφαλιά, ναι. Που να τελειώσουμε και το παιχνίδι. Εκεί το χάσαμε λίγο από τη σιγουριά μας. Δηλαδή, ειδικά στο τελευταίο λεπτό, ενώ γίνεται μία σέντρα από τον Πιριντέλη, αν θυμάμαι καλά, κακή σέντρα, που όλοι ήμασταν σε μία υπερδιέγερση ότι το πήραμε. Ο Γρηγόρης έχει χάσει λίγο τη θέση του, γιατί μαρκάρει τρελός, ναι. Και βγάζει μία σέντρα από εκεί ο Μπιριντέλη. Ήταν προφανώς για να συμβεί, δεν ξέρω τώρα για ο αέρας, το πώς έγινε όλο αυτό. Ίσως είναι εδώ κολλάει και αυτό που λες. Η σιγουριά του Ελευθερόπουλου ότι κάθε φάση την ελέγχω και θα την ελέγξω. Τελείωσε, ότι τελείωσε. Αυτό έχει και μία ωραία ιστορία να σας πω από το παιχνίδι εκεί. Το 2-1. Το 2-1 με τον γκολ του Νινιάδη που μειώσαμε. Μέσα στο παιχνίδι, ο Ζιντάν, ποιος άλλος, μου ζήτησε τη φανέλα. Δηλαδή. Εγώ τη ζήτησα. Τέλος πάντων, μετά μου λέει στα αποδυτήρια. Πάω από τα αποδυτήρια, κηδεία μέσα στα αποδυτήρια τους. Στο 90 στο καθυστερήσει βασικά. Στο καθυστερήσει. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά ήταν αποχιαστό τραυματίας ο Ντελπιέρο. Απίστευτη τυπάρα, τον θυμάστε πώς ήταν ο Ντελπιέρο. Κηδεία, ο Ντάβιτς, όλοι εκεί. Με βλέπει ο Ζιντάν έτσι μέσα από τα αποδυτήρια, με φωνάζει. Πάω, του δίνω τη φανέλα, παίρνω και εγώ τη δικιά του και το πρώτο πράγμα που έκανε, τη δικιά μου την πέταξε στα άπλυτα. Οκ, okay, συμβαίνει να μην το κάνω. Τη δικιά μου, ναι. Συμβαίνει βέβαια να την αφήνει στα άπλυτα για να την πάρει σπλημένη. Αλλά το κάνω σαν εικόνα, φανταστείτε. Εγώ την έχω άπλυτη ακόμα. Όντως. Εντάξει, την έχω. Καλά, είναι και λίγο ωραίο να έχει τον δρόμο να το ζητάνε ακόμα. Δηλαδή κάπου να τον έχει καθημένο, α υπάρχει ρε παιδί μου. Μπορεί κάποια στιγμή να μπορούμε το DNA να. Ο Ζιντάν, η εμπειρία μου με αυτόν τον παίκτη ήταν ότι δεν έβλεπε τίποτα γύρω του. Δεν ασχολείται, όχι με αντίπαλο, δηλαδή αυτό που λέμε χιουμοριστικά δεν σε βλέπει, δεν ασχολείται μαζί σου. Μου κάνε φάουλ, του κάνα φάουλ, δηλαδή... Δεν εκνευριζόταν. Δεν σε έβλεπε, ρε παιδί μου, και δεν έβλεπε και τους συμπαίκτες του. Δηλαδή, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι... Εγώ μπορεί να έκανα 10 φορές παραπάνω χιλιόμετρα από αυτόν. Αυτοί όμως όταν ξέρουν ποδόσφαιρο, δηλαδή ξέρουν πώς θα τρέξουν, αυτό που λέμε να τρέχουν ο καθένας το σωστό. Ενώ εμείς φανταστείτε να σας πω εντεκάδα τότε, ποιοι τρέχαμε μόνο, γιατί πραγματικά να τρέξει ποιος. Ναι. Ο Τζόλε, να τρέξει ο Γιαννακόπουλος, μιλάω για να μαρκάρουμε. Ναι, τακτικά να γίνει. Ναι. Ουσιαστικά ήμουνα εγώ στο κέντρο, αν θυμάμαι καλά, με τον Μαυρογεννίδη που τον έβαζε και σε αυτή τη θέση. Ο Αμανατίδης. Δεξί μπάκα έπαιζε σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Ανατολάκης με τον Καραταΐδη. Ο Γρηγόρης επίσης. Ποιος, ο Αλεξανδρής. Ο Γκόγκιτς. Ο Νινιάδης. Δηλαδή, παιδιά τα οποία το χάρισμά τους είναι. Δεν είναι Μπάλα στα πόδια. Με την μπάλα στα πόδια και όχι να μείνονται. Γι' αυτό έλεγα πολλές φορές ότι το δίδυμο, ειδικά Καραταΐδης, Ανατολάκης ή και Κοστούλας μετά, ήταν ήρωες. Ναι. Και εγώ μπροστά με τον Μπασαλή, με τον Πέτρο. Δηλαδή, μαρκάραμε λίγοι.
Και για την Ελλάδα μπορεί να μην ήταν πρόβλημα αυτό, αλλά στα παιχνίδια τα μεγάλα, σε αυτούς. Και λέω λοιπόν ότι ο Ζιντάν απλά ίδρωνε, έσταζε και δεν σε έβλεπε πουθενά. Έφαγες ρουλέτα από τον Ζιντάν. Εντάξει. Αν δεν τη φας, κοίταξε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Θες και να τη φας, λέει, το θες. Όχι μόνο αυτό. Αυτό το έχω νιώσει και με τον Ζιντάν και με τον Μπόμπαν. Mm. Ο Μπόμπαν, ρε παιδί μου, θυμάστε μια τρίπλα που έκανε. Ότι θα φύγει και έφευγε από την άλλη. Ότι... Mm. Ήταν, ρε παιδί μου, σου λέγε, εγώ θα σε περάσω έτσι. Του λέγε, δεν τον έκοβε ποτέ. Ενώ τι ήξερε τι θα σου κάνει. Το ίδιο έκανε και με τον Ζιντάν. Βέβαια, ο παίκτη, αν με ρωτάτε, που με ζόρισε πιο πολύ από όλους, ήταν ο Λιτμάνεν. Άντε. Γιατί είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που αντιμετώπισα, τον οποίο τον έχανα, έπαιζε συνέχεια στο χώρο, δεν έπαιζε με την μπάλα στα πόδια. Αν θυμάστε στον Άγιαξ, αυτός με ζόρισε πάρα πολύ. Ενώ ήμουν ένας ποδοσφαιριστής με τρεξίματα, τον έχανα γιατί πάντα έφευγε στην πλάτη μου. Έτρωγες πλάτες, λέει. Άντε, να κάνουμε και την ερώτηση τότε. Ναι. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που σε δυσκόλεψε αυτό. Περισσότερο, όχι αυτό, σε μια ηλικία που σε έκανε να καταλάβεις ότι πρέπει να γίνεις καλύτερος. Σε εξέθεσε, ρε παιδί. Αυτός που ουσιαστικά πήγες σπίτι σου και λες, τι κάνω. Ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνω καλύτερος, να κάνω καλύτερη προπόνηση. Να... Όπως πήγες στο Γκέραρτ και είπες τι να βελτιώσω. Έτσι πήγες σπίτι σου μια μέρα και λες, στην προπόνηση ή ένας αντίπαλος κάποιος. Κοίταξε, αυτό δεν συνέβη, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμουνα πολύ προσεκτικός στο να αποφεύγω. Σας είπα και πριν... Υδραυλικούς. Εμένα αυτό που δεν ήθελα ήταν τους κοντούς. Δηλαδή το χαμηλό κέντρο βάρους με τα γυρίσματα και τέτοια. Αυτούς ήθελα, δηλαδή είχα περισσότερη προσοχή σε αυτούς. Δεν και τους κολλούσες, τους άφησες. Ναι, μελέτη. Ναι. Γιατί δεν τους μπορώ. Δεν τους μπορώ. Όπως ας πούμε στην Ελλάδα... Θυμάστε και στον Άρη που είχαν ένα Βραζιλιάνο κοντά, Ιβάν, ένας κοντούλης. Ναι. Γενικά όμως, ο Μπορέλη, γενικά κοντούς ποδοσφαιριστές έτσι με προβλημάτιζαν πάρα πολύ. Το Κωνσταντέλια δηλαδή δεν μπορούσε να το... Τρομερό παιδί αυτός, ε. Δεν είναι τόσο κοντός όμως. Όχι, δεν μου είναι όμως έτσι σε αυτό το στυλ. Είναι κινητικός. Εδώ επίσης, επειδή είπατε για αυτό το παιδάκι, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτόν, ειδικά που βλέπει σιγά σιγά ότι δεν είναι μόνο ένας καλός παίκτης με την μπάλα, ότι έχει και αποτέλεσμα. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε τόσο να υψώνουμε και να τελειώνουμε τους ποδοσφαιριστές, ότι κάπου είχα διαβάσει, κάπου είχα δει ότι ναι, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Ναι, αλλά δεν έχει ασίστ, δεν έχει γκολ. Μα έχει ασίστ όμως, αυτό δεν είναι. Εντάξει. Τώρα βγαίνουν όλα σιγά σιγά και το παιδί φαίνεται ως ολοκληρωμένος παίκτης. Μακάρι, μακάρι, γιατί εδώ υπάρχει μια προοπτική. Μακάρι να μείνει προσγειωμένος και να... που νομίζω ότι έτσι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί δεν το γνωρίζω το παιδί. Να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά για να... γιατί η διάρκεια θα τον καταξιώσει, όχι τώρα μόνο αυτό που φαίνεται.